πλειοψηφία των φοιτητών αλλά και όλης της κοινωνίας έχει απορρίψει μαζικά αυτό το νομοσχέδιο. Τμήματα θα κλείσουν, ανθρωπιστικές σπουδές δεν έχουν κανένα αντίκρισμα. Μάλιστα. Θέλουν να φέρουν δίδακτρα στα προπτυχιακά για φοιτητές από το εξωτερικό. Ακούστε καλά, φίλοι φοιτητές! Εμείς στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής έχουμε πολύ συγκεκριμένα αιτήματα. Γιατί εδώ και 6 χρόνια είμαστε χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα και ζητάμε από την κυβέρνηση να αποσύρει τώρα το νομοσχέδιο και να αναγνωρίσει τα επαγγελματικά μας δικαιώματα. Είναι αγώνας για αναβάθμιση των σπουδών για ένα πραγματικά καλό, δημόσιο, αποκλειστικά δωρεάν πανεπιστήμιο. Σε κάθε τμήμα θα τους εσηκωμός, τότε να μην περάσει ο νόμος τους αυτός. Ο Υπουργός ακόμα δεν έχει απαντήσει. Μάλλον έχει σημαντικότερες δουλειές να κάνει. Τρέχουνε να ικανοποιήσουνε όχι τα αιτήματα των φοιτητών, αλλά αυτών για τους οποίους φέρνουν αυτό το νομοσχέδιο. Και αυτή η κυβέρνηση και αυτός ο Υπουργός, όπως και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ακούστε καλά, φίλοι φοιτητές, θέλουμε δημοσίες και δωρεά σπουδές. Θέλουμε συμβάκες με τον Υπουργό. Ζητάμε από τον Υπουργό να έρθει αμέσως εδώ, να μας δεχτεί όλους τους φοιτητές που είμαστε εδώ απ' έξω, που δίνουμε έναν πάρα πολύ μεγάλο αγώνα που εκφράζει την πλειοψηφία των φοιτητών. Η πλειοψηφία μίλησε στο δρόμο, εκεί που πραγματικά ψηφίζονται και καταψηφίζονται τα νομοσχέδια. Και η πλειοψηφία το καταψηφίζει. Θα επιβάλλουμε τις δικές μας ανάγκες για δωρεάν σπουδές, για πτυχία με αξία, για να μπορούμε να σπουδάζουμε όπως πρέπει το 2024, χωρίς κανένα εμπόδιο, χωρίς να αντιμετωπίζουμε την πολιτική που βάζει τα κέρδη πάνω από τις σπουδές μας. Είναι πολύ φυσιολογικό να φοβούνται να αντιμετωπίσουν τις πλειοψηφίες που έχουν μιλήσει στους δρόμους του αγώνα και έχουν απορρίψει μαζικά αυτό το νομοσχέδιο. Εμείς το δηλώνουμε. Είμαστε δεκάδες χιλιάδες, έχουμε όλο το λαό με τη δικιά μας την πλευρά και δεν πρόκειται αυτό τον αγώνα να το σταματήσουμε μέχρι να δικαιωθούμε. Πρέπει όλοι να κερδίσουν, πρέπει οι αγρότες να κερδίσουν, γιατί η ακρίβεια μας έχει τσακίσει όλους για να μπορούν να μείνουν και να δουλέψουν στον τόπο τους. Πρέπει εμείς να κερδίσουμε για να μπορούν τα παιδιά των αγροτών και τα παιδιά των εργαζόμενων να σπουδάζουν στο δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο. Πρέπει οι εργάτες και οι εργαζόμενοι να νικήσουν για να μπορούμε όλοι να δούμε άσπρη μέρα και από αύριο να δουλεύουμε με αξιοπρεπείς όρους, να έχουμε μισθούς αξιοπρεπείς και να έχουμε μια καλύτερη ζωή και προοπτική.